θα σηκώσει το ρυθμό στα Αθήνα στη ΡΕΑ και η καμπάνια δεν είναι ακόμη να ζήσει φυλακή. Μιλήσαμε με αυτό το σημείο το μνημείο δολοφονία του Παύλου Χρύσα για να διαμαρτυρηθούμε για τον φυλάκιση του ναζιστή Πατέλη. Ο Πατέλη ήταν ηγέτη του τάγματος Εχόλου που τη νύχτα του Σεπτέμβρη του 2013 ηγήθηκε τη δολοφονία του Παύλου Χρύσα. Να μην επιτρέψουμε στους δολοφόνους, τους ναζιστές, να ξανακυκλοφορήσουν ελεύθερη τις γειτονιές μας. Σε λίγες μέρες, τις 1 Νοέμβρη, εκδικάστηκε η αίτηση ανατολή του Παταζή, του Πυρηνάκη Περάματος. Το πουλόβερ ξελώνεται. Η δικαιοσύνη δεν είναι τελικά τόσο δυσκλή. Αφήνει ελεύθερο τους ναζιστές τάγματα εφόδου για να ξανακάνουν τα ίδια. Να μην το επιτρέψουμε. Με ποινές 10 ετών δεν μπορεί να βγαίνει ελεύθερο στα 2,5. Η ναζί στη φυλακή. Ο Παύλος ζει! Τσακίστε τους ναζί! Ο Παύλος ζει! Τσακίστε τους ναζί!